Είναι Έλληνες μου. Έλληνες μου. Πρέπει να γίνονται όλα μαζί. Είναι τόσα πολλά που αλλάζουν. Είναι τόσα πολλά αυτή η τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία με την εγκαθίδρυση της ελληνικής πολιτείας που θα γίνει σε όλο τον πλανήτη. Στα πάντα. Είναι καιρός να βάλουμε γερά τα θεμελά μας. Να θυμηθείτε τον Κίσιγκερ που έλεγε ότι τους Έλληνες θα τους χτυπήσουμε στη γλώσσα. Θα τους χτυπήσουμε στη γλώσσα τους. Θα τους χτυπήσουμε στον πολιτισμό τους, να τους διαλύσουμε. Του λέμε λοιπόν ότι κύριε Κίσιγκερ και κύριε Αλογιανής και όλες οι 12 αποστατικές φυλές δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έχουν πολύ έπαρση, έχουν τεράστιο θράσος και αυτό είναι που τους καταστρέφει κάθε φορά, τους φυλακίζει. Εδώ θέλω να πω κάτι, ότι η φυλακή δεν είναι ανακάλυψη του ανθρώπου. Η φυλακή προϋπήρχε πριν τον άνθρωπο, πριν την δημιουργία του ανθρώπου. Φυσικά, εδώ στη γη την έχουν κάνει, την έχουν οι αποστατικές φυλές, τη φυλακή, γιατί οι Έλληνες δεν έχουν φυλακή, όπως και το σύμπαν δεν έχει φυλακή τέτοια. Σαφώς έχει φυλακές το σύμπαν, αλλά έχει γαλαξίες φυλακές. Δεν κλειδώνει σε απομόνωση και σε κελί κανένα όν, γιατί υπάρχει νόμος συμπαντικός ότι κάθε πλάσμα, κάθε άνθρωπος και κάθε πλάσμα έχει δικαίωμα στην ελεύθερη ζωή. Άστο να λιώσει μόνο του μακριά από το σύνολο της πολιτείας, της πόλης ή του οργανισμού του συμπαντικού. Αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν φυλακές γαλαξίες και δεν υπάρχουν κελιά να τους βάλεις μέσα. Υπάρχουν κελιά πολύ συγκεκριμένα για άλλες οντότητες, οι οποίες όμως είναι τρομερά επικίνδυνες, οι οποίες είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Και όταν αυτό μαζευτεί, γιατί σε μια φυλακή γαλαξιακή, το πλάσμα ή ο άνθρωπος ή η οντότητα μπορεί να ξαναέρθει στην ουσία του. Έχει το χώρο, έχει το χρόνο, έχει να σκεφτεί, να ξαναγυρίσει, γιατί πρέπει να ξαναπεράσει από τη μήτρα του σύμπαντος που γεννήθηκε έτσι όπως βγήκε. Δεν το γέννησε προστατικό. Έτσι λοιπόν, στη γη, οι φυλακές έχουν γίνει βάση των αποστατών για να δεσμεύουν τη ζωή, για να διαλύουν τον άνθρωπο. Θέλω να φανταστείτε ότι μόνο αποστάτες ήταν αυτοί που κουβαλάγανε σκλάβους, μόνο εβραϊκά ήταν τα πλοία αυτά που κουβαλάγανε σκλάβους. Θέλω να καταλάβετε ότι η σκλαβιά μιανού σκλάβου που δουλεύει όλη μέρα στα χωράφια και έχει αφέντη ένα γεωκτήμονα, όπως ήταν οι μαύροι, και άλλοι όχι μόνο οι μαύροι, τελείωνε η σκλαβιά του όταν πέθανε. Σταμάτα για να δουλεύει. Έλα όμως που δεν είναι έτσι. Αυτή η σκλαβιά που ζούμε είναι πολύ χειρότερη, γιατί ξεκινάει από πριν γεννηθούμε. Έτσι όπως έχουμε κάνει τον κύκλο της ζωής στον ψεύτικο χρόνο. Αποφασίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια καθοριστική, πραγματική γραμμή δικιά μας, όπως έχω πει ότι γράφουμε την ιστορία μας, με αληθινά γράμματα και γεγονότα. Έτσι λοιπόν, επειδή έχουν αλλοιώσει πάρα πολύ τη γραφή μας και την έχουν κάνει με κενά, που σημαίνει κόβουν την ενέργεια του λόγου, ενώ στον προφορικό λόγο δεν μιλάς με κενά, ενώ στο γράπτο λόγο έχει κενά. Καμία γραφή ελληνική δεν έχει ελάνια, δεν έχει κενά. Απ' την άλλη μας έχουν αλλοιώσει τα γράμματα ως μικρά. Είναι μεγάλη προσβολή για τον Έλληνα, κατά την άποψή μου, αν το θέλετε. Φυσικά υπάρχουν πολλοί που δεν το ξέρουν και θα υποστηρίξουν ότι αυτά είναι δικά μας. Τα συμφωνήσω, όλα τα σχήματα και τα σχήματα είναι δικά μας, μας τα έχουν κλέψει. Όμως μας έχουν αλλοιώσει την τεράστια γλώσσα μας. Θα συμφωνήσω ότι δεν υπάρχει μία γλώσσα ελληνική. Υπάρχουν 25 περίπου. Υπάρχει σφινοειδής, υπάρχει γραμμική, υπάρχουν και άλλες γραφές, άμα το θέλεις. Όμως, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ανάγκη να μπουν οι βάσεις τώρα της ελλάνιας γλώσσας, της γλώσσας που ενεργοποιεί το DNA μας, την πατρώα ουσία. Για κάποιους θα λένε έλικες, πέστε το έλικες. Έτσι λοιπόν, υπάρχει το α, το οποίο το α αλλάζει, όχι ότι το πρώτο δεν θα υπάρχει, αλλά βγαίνει μια πραγματικά συμπαντική γραφή, είναι το α, το οποίο το α είναι ο Σμέανδρος, θα το δείτε, έχει 7 γραμμές, 7 γραμμές σημαίνει 7 το επίπεδο του Διός,
Το ωμέγα πάλι έχει 7 και είναι αντίστροφο, αντίθετο από το α. Εδώ θέλω να εξηγήσω ότι γεννιόμαστε με το συμπατικό α και το συμπατικό ω στο σώμα μας. Ο άνθρωπος έχει το α μπροστά και το ω στην πλάτη. Όχι ότι υπάρχει αρχή και τέλος, είναι μια έναη κίνηση από το α ως το ω και αντίστροφα. Γι' αυτό, αν βάλετε πλάτη-πλάτη και το α και το ω και με ένα χαρτί το γυρίσετε, θα δείτε ότι είναι το ίδιο. Ουσιαστικά είναι ένα γράμμα σε αντίθετη φορά. Αυτό είναι το συμπατικό α και το συμπατικό ω. Ακόμα θέλω να σας πω ότι οι α προϋπήρχαν πριν πάρα πολλών. Η α με τον ω είναι η δημιουργία και υπάρχουν παντού. Η α και ο ω. Ω είναι μόνο ένας και είναι ο 13ος. Όταν ακούτε 13 δεν σημαίνει ότι είναι ο πέρα-πέρα, είναι ο πρώτος. Γι' αυτό και το 13ο νεύρο ενώνεται με τον εγκέφαλο. Είναι αυτό που είναι παντού. Είναι αέναος, αέναος κινούμενο. Αμέσως μετά το σίγμα, το οποίο έχουμε το μικρούλι, έχουμε το μεγάλο, έχουν προσβάλει τη γλώσσα μας. Εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ήδη έχει γίνει μια προσπάθεια στα ιερά μας κείμενα να γραφτούν. Έχουν γραφτεί. Προσπαθήστε να γράψετε με αυτή τη γραφή και θα δείτε πώς ενεργοποιείστε. Αν μάθετε να γράφετε με αυτή τη γραφή πάνω από 21 φορές, ο εγκέφαλός σας θα λειτουργεί, θα συντονιστεί με αυτό που πραγματικά είστε, με χιλιάδες πληροφορίες που έχετε μέσα σας, θα είναι εύκολο να τις κατανοήσετε και θα μπείτε σε μια λειτουργία. Σας υπόσχομαι ότι αν γράψει όλα μας τα κείμενα, κάποιος τα γράψει μία φορά με αυτή τη γραφή, μετά δεν θα μπορεί να ξαναγράψει σε καμία άλλη γλώσσα. Λοιπόν, το σίγμα. Το σίγμα αλλάζει, είναι με τρεις γραμμές. Το ίδιο το σίγμα πρέπει να ξέρετε ότι είναι κένι και ζήτα. Ουσιαστικά είναι ένα σύμβολο με τρεις έννοιες. Πάλι το ζήτα είναι το γράμμα του πολέμου, γιατί ο πόλεμος είναι παντού στο σύμπαν. Ο πόλεμος είναι η ανέλυξη και όχι τον πόλεμο που το γνωρίζετε με πιστόλια και να βγάζετε αίμα. Είναι ένας πόλεμος ανέλυξης, είναι ο πόλεμος της ανέλυξης του ανθρώπου. Γι' αυτό και τον Ηρακλή τον κυνηγούσε ήρα, δεν τον κυνηγούσε ήρε. Όπως λένε αυτά τα γελία υποκείμενα στα βιβλία, ο εθέρας, μα αφού ήρε είναι ο εθέρας. Άρα ουσιαστικά σε κυνηγάει ο ίδιος ο εθέρας για να ανεληχθείς. Σε πιέζει για να ανέβεις, για να ανεληχθείς. Γι' αυτό και το όνομα του Ηρακλή σημαίνει Ήρα Κλέος. Το κλέος της Ήρας. Α, είναι δυνατόν ποτέ να είναι το κλέος της Ήρας και τελικά να τον κυνηγάει Ήρα. Τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν το σίγμα, το νι και το ζήτα είναι ένα γράμμα. Αλλάζει μόνο με τον τρόπο που θα το γράψεις. Το νι είναι κάθετο, το σίγμα είναι στο πλάι, το ζήτα είναι παράλληλο στη γραμμή. Το θήτα. Το θήτα πάλι λοιπόν έχει μέσα ένα σταυρό, στόχο. Γιατί ο κύκλος είναι η ολότητα και η ολότητα έχει στόχο. Άρα λοιπόν στοχεύει, είναι εστία. Το σύμβολο της εστίας του θείου και από εκεί ξεκινάνε όλα είναι ο στόχος και οι δύο γραμμές στο θήτα εστιάζει και αξονίζει, είναι το κέντρο του άξονα του κύκλου. Το ύψιλον είναι καθαρά κάθετο. Το ύψιλον αλλάζει, είναι με γωνία. Το ξύ έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρετε ότι κανένα σύμβολο δεν είναι μόνο του. Δεν μπορείς να τραβάς τις γραμμές και αυτές οι τρεις γραμμές να την έχεις, να τις έχεις η μία να μην ακουμπάει στην άλλη. Ποτέ δεν κόβουμε τα σύμβολα. Τα σύμβολα είναι ενωμένα. Ξεκινά από τη μια μεριά και βγαίνει στην άλλη. Δεν κόβεις τα σύμβολα. Γι' αυτό αν δείτε καλλιγραφική στα αγγλικά είναι να είναι ενωμένη λέξη. Γιατί να είναι ενωμένη λέξη? Και κοιτάξτε το πώς το έχουν φτιάξει. Το ξύ λοιπόν έχει τρεις γραμμές. Η κάτω είναι πιο μεγάλη, η τέρμα επάνω είναι λίγο πιο μικρή από την κάτω και η μεσαία είναι λίγο μικρότερη από την πάνω. Αυτές οι τρεις γραμμές ξεκινάνε ο γεωμετρικός σχηματισμός του τρικέραμου του Διός και γι' αυτό και το ξύ. Αυτές οι τρεις γραμμές αντιπροσωπεύει το ξύ, είναι μόνο του και ενώνεις την δεξιά γωνία με την αριστερή γωνία της μεσαίας και τη δεξιά της μεσαίας με την έξω αριστερή της κάτω. Θα το δείτε. Το ρο παίρνει γωνία, το β παίρνει δύο γωνίες, το νι κανονικά, το ψ. Το ψ δεν είναι σαν σούβλα καρναβαλική που το μεσαίο είναι μεγαλύτερο, άσχετα σας ξεφύγει. Το κανονικό ψ είναι τρίαινα, όπου η τρίαινα έχει το πάνω μέρος όλα ίσα.
είναι η τριάδα που ουσιαστικά είναι μονάδα, το ψι. Το φι. Το φι είναι τεράστιο γράμμα, όλα είναι τεράστια γράμματα, δεν το συζητάμε. Το σιτέ είναι του πολέμου, είπαμε. Το φι, εξού και ο αριθμός φι. Εάν γεωμετρήσετε το φι, που μπορείτε εύκολα να το κάνετε, θα δείτε ότι αποτυπώνεται μέσα στο φι, στα δύο του τετράγωνα, γιατί είναι τετράγωνο πια το φι, είναι τετράγωνο παραλληλόγραμμο το φι. Εάν γεωμετρήσετε το φι, θα δείτε ότι αποτυπώνονται 18 γράμματα της αλφαβήτου. Ούτε λίγο ούτε πολύ, το φι και ο αριθμός, ο ιερός αριθμός του φι είναι 1,618. Βλέπετε λοιπόν ότι το φι είναι τεράστιο. Όλα είναι τεράστια. Βέβαια, αποτυπώνονται στο φι σύμφωνα. Όχι, άμα το θέλετε. Όχι, φωνήεντα. Έτσι λοιπόν, με 13 γράμματα, σαφώς έχουμε και άλλα γράμματα, σαφώς υπάρχουν άλλα 3 γράμματα, τα οποία δεν είναι η ώρα να τα βάλουμε στη γραφή μας, διότι ήδη είναι δύσκολη αυτή η γραφή, να τη συνηθίσετε, να τη διαβάζετε, στην αρχή μέχρι να μπείτε, σαφώς θα σας ενεργοποιήσει πάρα πολύ και θα πείτε, θα μπει ο εγκεφαλός σας σε μια άλλη κλίμακα. Δεν είναι ώρα για τα άλλα γράμματα, γιατί θα μας δημιουργήσει πρόβλημα στον τρόπο που θα τα εκφράζουμε, έτσι όπως έχουμε μάθει να εκφραζόμαστε. Ήδη έχουμε πολλά προβλήματα. Σαφώς για μένα τα κεφαλαία, αν το θέλετε, δεν υπάρχουν μικρά. Δεν υπάρχει μικρό μεγάλο. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι που είναι μικρό και μεγάλο την ίδια στιγμή. Δεν είναι για μένα ελληνική γραμμή. Αυτό είναι η άποψή μου, άμα το θέλετε, και μπορώ να το εξηγήσω όπου θέλετε. Σαφώς τα κεφαλαία, ναι. Όλοι οι συνέλληνες και όλη η Ελλάδα πρέπει να γράφει κεφαλαία, και ούτε μικρούλια, ούτε οξείες, ούτε περισπομένες. Είναι γελίο για μένα από την καθαρέμπουσα τη Βυζαντινή να αναλύεις αρχαία κείμενα. Δηλαδή όταν βλέπω αρχαίο κείμενο, το οποίο είναι στα μικρά και μάλιστα στην καθαρέμπουσα, με τις περισπομένες, με τα στίγματα που είναι στα χριστιαγεννιάτικο δέντρο της Κοκακόλας, το Αϊβασίλη, και θα πρέπει βέβαια ο τόνος, η δασία, η περισπομένη να μου αλλάζει και την εκφορά του λόγου ή το κόμμα να μου αλλάζει την έννοια της πρότασης, γίνεται μεγάλη πλάκα διπλωματική διπλής ματιάς σε όλη μου τη γλώσσα. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Θα δείτε ότι σε αυτή τη γραφή που σας δίνω, μόλις ξεκινήσετε, δεν θα μπορείτε να βρίσετε, δεν θα μπορείτε να λέτε βλακίες, αερολογίες, θα ντρέπεσαι να γράψεις το σημαντικό α και ω σε μια γελιότητα πρόταση. Θα δεις ότι ούτε δεν θα μπορείς να βρίζεις. Προσπαθήστε το, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και από εκεί και πέρα, όλη η έννοια, όλη η γνώση, όλη η γραφή, όλη η νόηση θα ανέβει. Είναι ένα καλό σημείο να κάνουμε start τη δικιά μας γλώσσα. Τη γλώσσα των Ελλήνων, τη δικιά μας γραφή, το δικό μας αποτύπωμα. Σαφώς θεωρώ ότι θα περάσει πάρα πολύ εύκολα η γραφή αυτή. Η γραφή αυτή θα στιγματίσει την εποχή μας, της Ελλήνων Συνέλευσης, των Ελλήνων και εν γέννη θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις με μεγάλους λεωφόρους νοητικούς για να περπατήσει όπου θέλει σε οποιοδήποτε κείμενο. Βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι ό,τι μας δείχνουν δεν μας δείχνουν τη γραφή τη δικιά μας. Ξεκινάνε από τα ρωμαϊκά χρόνια που οι Ρώμοι δεν ήταν των Ελλήνων. Άρα θα δεις τη δικιά μας γραφή, γιατί πάντα ελληνικά μιλάνε στον πλανήτη και όλες οι χώρες. Όμως δεν θα δεις δικιά μας γραφή. Θα συμφωνήσω όμως ότι τα σύμβολα που σας δίνω είναι πάρα πολύ παλιά, ειδικά το α και το ω που πάει στη συμπατική γλώσσα, και είναι η ώρα να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνουν συμπατικά σύμβολα στη γραφή των Ελλήνων. Προσπαθήστε όλοι, ακόμα και προγράμματα μπορούν να φτιαχτούν, και να γράφουμε με αυτά. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε να γράφουμε με αυτά. Τουλάχιστον ας τα καταλαβαίνουν οι Έλληνες μόνο. Οι άλλοι, ας προσπαθήσουν παραπάνω. Και όποιος δεν μπορεί, τόσες γλώσσες υπάρχουν, αδερφέ. Μη σκοτώνεις. Θα μιλάτε τόσες γλώσσες. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μεγάλη μου τιμή.